Μάλλον γιατί πήγαινε το πρωί. Γιατί πήγαινε πιανίστα. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες, κυρίες και κύριοι, στα πλαίσια του νέου εσωτερικού κανονισμού των κεντρικών υπηρεσιών της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου, από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κύριο κύριο Γεώργιο, δημιουργήθηκε το Γραφείο Νεότητας, Οικογένειας και Πνευματικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως μας και εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 9 Ιουνίου του 2017. Μία από τις μέρημνες του γραφείου αυτού είναι η αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων, τα οποία απασχολούν την οικογένεια, καθώς και η ανάδειξη της αποστολής και η ενδυνάμωση του ρόλου της οικογένειας. Σήμερα, στην πρώτη μας εκδήλωση, έχουμε καλέσει να μας μιλήσει ο κύριος Δημήτριος Νατσιός. Ο Δημήτρης Νατσιός γεννήθηκε το 1965 στο Μοσχοχώρι Πιερίας. Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπηρετεί ως δάσκαλος σε σχολιά του Κιλκής. Αρθογραφεί αρκετά χρόνια σε εφημερίδες του Κιλκής, της Κατερίνης και σε διάφορα περιοδικά του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Ταυτόχρονα, επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή «Γράμματα σπουδάματα» του τηλεοπτικού καναλιού 4Ε. Έχει εκδώσει βιβλία που πραγματεύονται θέματα παιδείας. Ευχαριστούμε προκαταβολικά τον ομιλητή που ταξίδεψε από την Κεντρική Μακεδονία αποδεχόμενος την πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας και τον προσκαλούμε στο Βήμα για να ακούσουμε την ομιλία του με θέμα «Η παιδεία του γένους και η εκπαίδευση σήμερα». Τώρα καλά είναι, εντάξει. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριοι εντιμότατοι τοπικοί άρχοντες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, να ευχαριστήσω και εγώ για την τιμητική πρόσκληση στο ωραίο Καρπενήσι, στην όμορφη Ευρυτανία. Θα ξεκινήσω διαβάζοντας 2-3 κείμενα από την εξαίσια παράδοσή μας. Έλεγε ένας συγγραφέας, αθηνογράφος, ο Δημήτρης Καμπούρογλου, ζει στις αρχές του 20ου αιώνα περίπου, κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε στην ανάγνωσή του. Όλα τα έθνη για να προοδεύσουν πρέπει να βαδίσουν εμπρός, πλην του ελληνικού πρέπει να στραφεί πίσω. Πίσω όχι ως στήρα προγονολατρεία και άγωνος, θα έλεγα, συντηρητισμός, αλλά πίσω για να βρούμε την περπατησιά μας, να αναζητήσουμε τις ρίζες μας. Το κείμενο το πρώτο είναι από το έργο του Κωστή Μπαστιά, ο Παπουλάκος, που διασώζει κάποιες φράσεις, κάποια κείμενα, κάποια κηρύγματα, θα έλεγα, του γνωστού, ζήστα μέσα του 19ου αιώνα, Παπουλάκου. Τα άθεα γράμματα παραμέρισαν τους Άγιους και αγωνιστές και βάλανε στο κεφάλι του έθνους ξένους και άπιστους γραμματισμένους που πάνε να νοθέψουν τη ζωή μας. Τα άθεα γράμματα κόψανε τον δρόμο του έθνους και τα ποδάνε να χαρεί τη λευτεριά του. Είναι ντροπή μας ένα γένος που με το αίμα του πύργωσε τη λευτεριά του, που προπάτησε τη δύσκολη ανηφοριά, να παραδεχτεί πως δεν μπορεί να περπατήσει στον ίσιο δρόμο άμα ειρήνευσε και ότι δεν ξέρουμε εμείς να συγκυρίσουμε το σπίτι που με το αίμα μας ελευθερώσαμε, αλλά ξέρουν να το συγκυρίσουν εκείνοι που δεν πολέμησαν, εκείνοι που δεν πίστεψαν στον αγώνα
εκείνοι που πάνε να μας αποκόψουν από τον Χριστό και πασχίζουν να μας ρίξουν στη σκλαβιά άλλων αφεντάδων που είναι πιο δαιμονισμένοι από τους Τούρκους. Γιατί και εκείνα που σεβάστηκαν ο Τούρκος, τα άθεα γράμματα τα πετάνε και πάνε να τα ξεριζώσουν. Τα άθεα γράμματα υφαίνουν το σάβανο του γένους. Αυτά λοιπόν τα γράμματα θα μάθουμε στα παιδιά μας. Το δεύτερο κείμενο είναι από τον Γιώργιο Σεφέρη, τον τροπεούχο νομπελίστα μας ποιητή, ο οποίος το 1946 έγραφε με πίκρα. Στα χρόνια μας πρέπει να μην το ξεχνάμε, το ζήτημα δεν είναι πια αν θα γράφουμε καθαρεύουσα ή δημοτική. Το τραγικό ζήτημα είναι αν θα γράφουμε ή όχι ελληνικά. Αν θα γράφουμε ελληνικά ή ένα οποιοδήποτε ελληνόμορφο εσπεράντο. Σήμερα θα λέγαμε τα λεγόμενα Greeks. Δυστυχώς όλα γίνονται σαν να προτιμούμε το εσπεράντο. Σαν να θέλουμε να ξεκάνουμε με όλα τα μέσα τη γλώσσα μας. Ναι, αυτή τη γλώσσα που διαβάζουν οι αγράμματοι και αγιάζουν, λέει ο Ελίτης σε ένα ωραιότατο τετράστιχο, πρωί-πρωί χαράματα, έκοψα από τον ήλιο γράμματα στη γλώσσα που διαβάζουν οι αγράμματοι και αγιάζουν, και βέβαια η γλώσσα που διαβάζουν οι αγράμματοι και αγιάζουν είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου. Αυτή τη γλώσσα λοιπόν την έχουμε σακατέψει στα σχολιά μας, μέσω κυρίως των περιοδικών ποικίλης ύλης, όπως απροκάλυπτα ονομάζω τα βιβλία γλώσσας. Τρίτο κείμενο και θα εξηγήσω γιατί το ονομάζω έτσι. Το 1984 το ησύχιο και ταπεινό περιβόλι της Παναγίας μας, το Άγιον Όρος, εξέδωσε ένα εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο «Το Άγιον Όρος και η παιδεία του γένους». Μεταξύ άλλων, οι αγιορείτες πατέρες επισήμαναν τα εξής. Από πολλά χρόνια τώρα γίνεται συστηματική προσπάθεια διαρκώς αυξανωμένη να πολεμηθεί πίστης. Να βγει από τα ελληνικά σχολεία ο Χριστός, να διαστρεβλωθεί η ιστορία μας, να ευτελιστεί η σημασία των μεγάλων εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα που τόσο ζει ο λαός μας, να πάψει η Ορθόδοξος Εκκλησία να είναι η ψυχή του γένους μας, να καταντήσουν τα παιδιά μας εύκολη λία κάθε νοητού ή φανερού θηρίου. Δυστυχώς, κλείνουν τα εισαγωγικά, δυστυχώς όλα αυτά τα βιώνουμε σήμερα στα σχολεία μας, που αντί να είναι θεματοφύλακες των τιμαλφών αξιών του γένους μας, γυμνάσια πίστεως, αρετής και αγάπης προς την πατρίδα μας, μεταβλήθηκαν σε μάνδρες αφιλοπατρίας, απιστίας και αμορφωσιάς. Μιλούσε ο Παπουλάκος για τα άθεα γράμματα, γιατί γνώριζε τα ιερά γράμματα. Σε αυτά τα γράμματα, τα ιερά, τα γράμματα της Λευτεριάς, για αυτά τα γράμματα της Λευτεριάς, με συγχωρείτε, βροντοφωνάζει και ο Κολοκοτρώνης στην περίφημη ομιλία του που εκφώνησε το 1838 στο μοναδικό τότε πρώτο γυμνάσιο Αθηνών, να σκλαβωθείτε, έλεγε στους μαθητές, εις τα γράμματά σας. Αλλά εκείνα τα γράμματα ήταν ιερά. Κάποτε λέγαμε, αγαπητοί μου, το Υπουργείο, το οποίο διακονώ κι εγώ, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Να σας θυμίσω ότι σβήστηκε η λέξη εθνικής προ μερικών ετών, χωρίς να μπει κάποιος στον κόπο να μας εξηγήσει γιατί πρόσβαλε, για παράδειγμα, το Υπουργείο η λέξη εθνικής. Και όταν μιλάμε εμείς οι Έλληνες για εθνική παιδεία, εννοούμε τα προσανάματα που εφώτισαν όλη την οικουμένη. Αλλά ας εξηγήσουμε τι σημαίνει παιδεία εν πρώτης. Χρησιμοποιώ έναν εξαιρετικό ορισμό, τον οποίο μας το κληροδότησε ο μεγάλος αρχαίος φιλόσοφος, ο Δημόκριτος. Έλεγε, παιδεία εστί, ούτε την ιδρία πληρώσε, αλλά ανάψε αυτήν. Δηλαδή, η παιδεία δεν είναι το γέμισμα ενός άδειου δοχείου, ο εγκέφαλος του παιδιού, με ξερές και περιττές πολλές φορές, ούτε καν γνώσεις θα τις έλεγα, αλλά πληροφορίες. Κάνουμε καμιά φορά στο κεφάλι του μαθητή ότι κάνουμε στους υπολογιστές, φορτώνουμε με περιττές πληροφορίες. Δεν λοιπόν γέμισμα ενός άδειου δοχείου, αλλά είναι άναμα ψυχής, όπως μας λέει ο Δημόκριτος. Εξάλλου να σας θυμίσω ότι πάντοτε στην παράδοσή μας η παιδεία συνδέεται με το φως. Οι δάσκαλοι του γένους, κατά την περίοδο της φρικτής τουρκοκρατίας, ονομάζονται από το λαό μας φωτιστές του γένους μας. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, ο εντολός συμβούλευε τους Ρωμιούς, πρέπει να στερεώνεται σχολεία ελληνικά να φωτίζονται οι άνθρωποι. Και σχολεία ελληνικά σημαίνει πως δεν είναι απλώς, όπως είπα,
τόποι προσκτήσεως γνώσεων, αλλά να επαναλάβω αυτό που έλεγε ο μεγάλος κυβερνήτης μας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, φροντιστήρια εθνικής, χριστιανικής και εθνικής αγωγής. Τρεις λέξεις, εθνική, χριστιανική και χριστιανική, εθνική, αγωγή, δύο λέξεις, με συγχωρείτε. Σχολείο ακόμη σημαίνει δάσκαλος. Ο Παλαμάς με τρεις λέξεις μας έδωσε τον ορισμό του σχολείου. Σχολείο ίσον δάσκαλος. Και πολύ άσχημα πράττει το Υπουργείο που μας λέει πρώτο ο μαθητής. Όχι. Καλών των μαθητών, καλών των διδασκάλων, καλοί και μαθητές γίγνονται. Η ιδρυτική αγαπητή μου συνθήκη του σχολείου είναι ότι υπάρχει κάποιος που γνωρίζει και λέγεται δάσκαλος και κάποιος που δεν γνωρίζει και λέγεται μαθητής και ο δεύτερος προσέρχεται στον πρώτο για να μάθει, να γνωρίσει. Όχι να μάθει πώς να μαθαίνει, και αυτό το καταλαβαίνω εγώ, να μάθει να τον πρικίσουμε με γνώσεις. Αλλά τα τελευταία χρόνια, επαναλαμβάνω, όλη αυτή η περιραίωσα παιδοκολακία έχει ρίξει το βάρος στο μαθητή. Το βάρος πρέπει να πέσει στο δάσκαλο. Ο δάσκαλος είναι η ψυχή του σχολείου. Όμως σήμερα έχουμε καταστρέψει ακόμη και το δάσκαλο ως θεμέλιο και ως ψυχή, όπως λέω, του σχολείου, για να το μεταβάλουμε πολλές φορές σε συνδικαλιστή, σε μίζερο πεταροκυνηγό, σε πρότυπο πολλές φορές ιδιοτέλειες και αδιαφορίες, που ξέρει μόνο να έχει διεκδικήσεις και να καταπίνει αυτολογοκρινόμενος στις αθλειότητες και τις προσβολές που ενσταλάζουν στο σχολείο η γρεκύλη της σήμερον, όπως έλεγε ο Παπαδιαμάντης. Είμαι δάσκαλος στο 4ο Δημοτικό Σχολείο του Κλικής, μάχημος είμαι, στην 6η Δημοτικού, μια τάξη 24 μαθητών. Να δώσω κάποια ταυτότητα. Ξέρετε τι σημαίνει δάσκαλος, μια και είχαμε πρόσφατα την εθνική επέτειο. Στο βιβλίο Πίνδος, ο Χρήστος Ζαλοκώστας σημειώνει το εξής ωραίο γεγονός. Η εχθρική αντεπίθεση του Μαρτιού έχει εκδηλωθεί. Το ύψωμα 731, η Θερμοπύλη της Πίνδου, έχει μεταβληθεί σε ηφαίστειο. Η φαντάρη μας, πεσμένη με την κοιλιά στους λάκους των Οβίδων, πυροβολούν χωρίς διακοπή για να συγκρατήσουν το εχθρικό πεζικό. Ο δάσκαλος έτσι έχει βαφτίσει το διοικητή το λόγος, γιατί δημοδιδάσκαλος είναι το επάγγελμά του, με προβιές και επιδέσμους γύρω από τα κρυοπαγημένα πόδια του αντί για παπούτσια, χωρίς να προφυλάγεται, τρέχει νευριασμένος από δημιουργία σε δημιουργία και δίνει οδηγίες. Μην πυροβολείτε σας στραβά, παιδιά. Μην ξοδεύετε ασκόπος τις πυροβομβίδες σας, τους λέει. Και όταν ο ταγματάρχης διοικητής του φωνάζει να μην εκθέτει τόσο τον εαυτό του, ο δάσκαλος του απαντάει. Φοβάμαι, κύριε διοικητά, μήπως χάσουμε σήμερα το ύψωμα και τι θα δικαιολογηθώ ύστερα εγώ στους μαθητές μου άμα γυρίσω στο σχολείο. Τέτοιοι δάσκαλοι ανάγκασαν σοφό εκείνης εποχής να πει «βγάλτε το στεφάνι της νίκης από τα κεφάλια των στρατιωτών μας και φορέστε το στα κεφάλια των δασκάλων και των μανάδων». Ο πρώτος δάσκαλος, να μην ξεχνάμε, μια και βλέπω πολλές μάνες, του παιδιού είναι η μάνα. Έλεγε ένας σοφός ότι οι μαστοί της μάνας είναι τρεις. Οι δύο με τους οποίους μεγαλώνει γαλακτοτροφή το παιδί της. Ο τρίτος πολύτιμος και σπουδαιότερος μαστός, έλεγε ο σοφός αυτός, είναι το στόμα της. Ο πολύτιμος αυτός σταλακτή της, ο οποίος πρέπει να ρέει μέλι και γάλα. Όταν είναι γλυκός αυτός ο σταλακτή της, γλυκαίνουν και τα παιδιά. Όταν είναι ξινός, ξινίζουν και τα παιδιά. Και να υπενθυμίσω αυτό, αγαπητοί μου, που έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, και να μην μας διαφεύγει ποτέ, σήμερα που πολύ εύκολα πετροβολούμε τους νέους κτλ. Όταν τα μήλα είναι ξινά, δεν φταίνε τα μήλα, φταίνε οι μηλιές. Και μηλιές είστε εσείς οι γονείς και εμείς οι δάσκαλοι. Δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω από το πολύ σημαντικό αυτό θέμα που λέγεται ανατροφή και μόρφωση των παιδιών. Και αυτό το σχολείο με τέτοιους δασκάλους που ξεσκόλιζαν παιδιά με ήθος και γνώσεις, παιδιά που όταν οι περιστάσεις το απαιτούσαν πολεμούσαν όρθια στις ιστορίες στο διάσελο, όπως λέει ο Βρετάκος, γιατί ντρέπονταν να ντροπιαστούν, βαστούσε, αγαπητοί μου, αυτό το σχολείο και ο ταπεινός δάσκαλος, ως την εποχή που άρχισαν οι προοδευμένοι θολοκουλτουριάριδες, που έλεγε και ο Γιώργος Μωυσής, μακαριστός, τους εγκληματικούς πειραματισμούς, την προσαρμογή στη νέα εποχή, τον εξευρωπαϊσμό μας, που είναι, θα έλεγα, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του αφελληνισμού μας. Και το πέτυχαν εμπολής, τόσο ως πνευματικός υποσυτισμός,
Τόσες ακαθαρσίες Δύσης και Ανατολής ξεβράστηκαν και ξεβράζονται στα σχολιά μας, ώστε, ανοίγω εισαγωγικά, αν μας έλεγε κανένας αυτήν την ελευθεριά όπου θα γευόμαστε, θα περικαλούσαμε τον Θεό να μας αφήσει στους Τούρκους άλλα τόσα χρόνια, όσο να γνωρίσουν οι άνθρωποι τι θα είπε πατρίδα, τι θα είπε θρησκεία, τι θα είπε φιλοτιμία, αρετή και τιμιότη, όπως βροντοφωνάζει, κλαίγοντας τα έλεγα, ο πατριδοφύλακας, όπως ονομάζει τον εαυτό του, στρατηγός Μακρυγιάννης. Και η μεγάλη ζημιά γίνεται, αγαπητοί μου, δυστυχώς μέσω των βιβλίων, κυρίως μέσω τριών μαθημάτων. Η νέα τάξη πραγμάτων που υπάρχει δυστυχώς, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μεταθέσει τα σύνορα της πατρίδας μας εκεί που επιθυμούν οι εχθροί μας, τα έλεγα, έχει βάλει στο στόχαστρο τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα, λυσοδός τα έλεγα, τρία βασικά μαθήματα, με τα οποία μας συστήνουν ως Έλληνες, μας προσφέρουν ταυτότητα, την ιδιοπροσωπία μας. Τα τρία αυτά μαθήματα είναι η ιστορία. Θυμάστε τις προκοπές με εκείνο το κουρελούργημα της κυρίας Ρεπούση που μιλούσε για συνωστισμούς στο λιμάνι της Σμύρνης και εξοραϊσμούς της τουρκοκρατίας κλπ. Κλπ. Εκείνο, χάρη στην στεναρή αντίδραση του λαού, συνόλου του λαού και κλήρος και λαός, πήγε εκεί που του άξιζε, στα σκουπίδια. Αλλά δυστυχώς, από ό,τι ακούγεται, ετοιμάζονται νέα βιβλία ιστορίας, τα οποία θα βγει εντελώς η ηθαγένεια, θα βγει κυρίως, έχουν βάλει στο στόχαστρο το ένδοξο 21 και δεν θα μιλάμε πλέον για ιστορία, θα μιλάμε για μια κοινωνιολογία έμπολης. Το δεύτερο μάθημα το οποίο μπήκε στο στόχαστρο με την αλλαγή των βιβλίων που έγινε το 2006 είναι το μάθημα της γλώσσας και όπου γλώσσα πατρίς. Και να πω κάτι εδώ, το μάθημα της γλώσσας κατ' εμένα είναι το σημαντικότερο. Τα βιβλία της γλώσσας, να μην ξεχνάμε ότι οι μαθητές τα πιάνουν καθημερινά στα χέρια τους. Θυμάστε πώς τα λέγαμε τα παλιά βιβλία της γλώσσας, οι παλιότεροι θα τα ξέρουν ως αναγνωστικά. Γιατί τα λέγαμε όμως αναγνωστικά? Δεν τα λέγαμε αναγνωστικά γιατί μας μάθανε ανάγνωση και γραφή. Αυτό τελειώνει στην πρώτη δημοτικού. Τα λέγανε αναγνωστικά γιατί μέσω εκείνων των πολύ καλών βιβλίων γινόταν ανάγνωση του πολιτισμού μας. Εμπεριείχαν τα βιβλία γνώσης και στοιχεία λαογραφίας, ιστορίας, τοπικής ιστορίας κλπ. Ήταν με μία λέξη, ποινικοποιημένη σήμερα αυτή η λέξη, βιβλία πατριδογνωσίας. Εκείνα τα βιβλία τα έγραφαν βέβαια συγγραφικές ομάδες, ό,τι καλύτερο είχε η πατρίδα μας, ιδίως τα παλαιότερα αναγνωστικά. Ό,τι καλύτερο είχε τον αφρό, θα έλεγα, στις επιστήμες, της παιδαγωγικής, των οικαστικών, της φιλολογίας, της γλωσσολογίας, τους επιστράτευε το κράτος για να γράψουν τη βιβλία γλώσσας, που είναι τα πιο δύσκολα στην συγγραφή και τα χρησιμότερα και τα επίσημα βιβλία του κράτους μας. Σήμερα γράφονται στο γόνατο, κατόπιν παραγγελίας και δεν ξέρουμε από πού έρχονται αυτές οι παραγγελίες, βέβαια. Και το τρίτο μάθημα, γιατί είναι στην επικαιρότητα αυτές οι μέρες, που έχει μπει στο στόχαστρο της νέας τάξης πραγμάτων, είναι το μάθημα των θρησκευτικών, το οποίο παιδαγωγεί εις Χριστόν, η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή, όπως την ξέραμε, με κέντρο τον Χριστό, με κέντρο την Εκκλησία, έχει πλέον πεταχθεί στην άκρη και κάνουμε ούτε λίγο ούτε πολύ θρησκεολογία και όχι ορθόδοξη χριστιανική αγωγή. Θα πούμε λίγα πράγματα και γι' αυτό. Θέλω να σας δείξω μερικά παραδείγματα έτσι σύντομα για να καταλάβετε τι σημαίνει αλλίωση του γλωσσικού μαθήματος και αντικατάστασή του με κείμενα ξέψυχα, άψυχα, κομμένα σαν το γάλα, το κομμένο γάλα που λέει και η Αγιορείτη στο κείμενό τους, κείμενα που δεν μας εκφράζουν, που δεν είναι αντάξια της πλούσιας ελληνικής γραμματείας. Θα πω κάτι πολύ απλό. Ξεκινήσω, αυτό δεν είναι παλιό ανθολόγιο. Το 2006, όχι πολύ παλιό. Της πρώτης δημοτικού. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος συμβούλευε δασκάλους που έχουν αναφορά στην πίστη και στην πατρίδα να παίρνουν πρώτη δημοτικού και ακόμα έλεγε πιο σημαντικό είναι το νηπιαγωγείο. Στην κρίσιμη εξοπλιστική αυτή ηλικία εντυπώνονται ανεξίτελα οι γνώσεις στο νου των παιδιών. Και μακάρι τα παιδιά να συναντούν δασκάλους και δασκάλες και νηπιαγωγούς που επαναλαμβάνω έχουν αναφορά στην πίστη και στην πατρίδα για να ενσταλάρουν στις ψυχές τις αθώες, τις έφορες, τα νάματα της πίστεως και της πατρίδος που τόσο τα έχουμε ανάγκη σήμερα. Το ανθολόγιο της πρώτης δημοτικού ξεκινούσε, ο μαθητής συναντούσε την πρώτη μέρα μία προσευχούλα. Πέφτω κάνω το σταυρό μου και άγγελο έχω στο πλευρό μου,
δούλος του Θεού λογιούμε και κανένα δεν φοβούμε. Ευνημόνευτη, όμορφη, ωραία, την έλεγαν τα παιδιά και τη μάθαινε. Σήμερα στα βιβλία δεν υπάρχει ούτε μία προσευχή. Ακόμη και στα βιβλία των θρησκευτικών και του δημοτικού και του γυμνασίου τα καινούρια, σεβασμιότατε, έχουν βάλει τον Πάτερ Ημών δύο φορές σε μετάφραση. Ερωτώ, υπάρχει κανείς Έλληνας που λέει τον Πάτερ Ημών σε μετάφραση? Ξέρετε κανένα λέει το Πάτερ Ημών σε μετάφραση? Εδώ βγάζουμε το πρωί στην πρωινή προσευχή παιδάκια πρώτης δημοτικού και λένε το Πάτερ Ημών όπως το ξέρει όλος ο χριστιανικός κόσμος. Οι Έλληνες, οι Ρωμιοί. Και από κάτω έχει το φεγγαράκι μου λαμπρό. Απευθείας αναφορά στην Εκκλησία και στον ρόλο της, στον σωστικό ρόλο της κατά την περίοδο της αιχμαλωσίας του γένους. Την οποία η Εκκλησία, ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, την ονόμαζε Ελληνοσότηρα. Και αυτός ο ρόλος δεν πρόκειται να διαγραφεί ποτέ από την Εκκλησία μας. Είναι το ευλογημένο μας καταφύγιο και δεν το λέω γιατί παρίσταται ο Μητροπολίτης Κύρης, αλλά αυτό είναι η πίστη και των προγόνων μας, είναι και η πίστη και των σημερινών Ελλήνων που επαναλαμβάνω βλέπουν Ελλάδα και βλέπουν ότι πάνω από την Ελλάδα υπάρχει ο Χριστός και σέβονται και αγαπούν την Εκκλησία του. Αν πάμε στο νέο ανθολόγιο, λέξη ανθολόγιο σημαίνει ανθολογούμε ό,τι καλύτερο έχει γραφεί, τα παλιά τα ανθολόγια, είχαμε τρία και τώρα έχουμε τρία ανθολόγια, ένα πρώτης Δευτέρα, ένα τρίτης Τετάρτης και ένα πέμπτης Έκτης, θα θαυμάσει. Και συμβουλεύω γονείς, αν θέλουν να δώσουν στα παιδιά τους καλή τροφή και αναγνώσματα στο σπίτι για να γλυκαθούν και να αρωματιστούν, να βρουν τα παλιά τα ανθολόγια του Δημοτικού. Είναι εξαιρετικά. Ανθολογούν ό,τι καλύτερο έχει γραφεί για παιδιά στην ελληνική λογοτεχνία. Η πρώτη μέρα στο σχολείο το κείμενο. Υποδοχή, θα έλεγα. Ακούστε φράσεις. Η δασκάλα μας ήταν η κυρία Μεταξά. Ήθελε να τη φωνάζουμε Γεωργία και κυρίως όχι δασκάλα. Συγγνώμη, αν πάω μεθαύριο το πρωί στο σχολείο και πω καλημέρα, παιδιά, τι δεν με πούν, καλημέρα, γεια σου Δημήτρη. Αυτή η οικειότητα είναι η μητέρα της καταφρονήσεως. Πρέπει να υπάρχει ευλογημένη απόσταση. Εδώ λέει πρέπει να. Η δασκάλα δεν τη φωνάζουν Γεωργία. Πού το είδαμε αυτό? Με τι θέλετε να αρχίσουμε, ρωτάει η κυρία μας και ο Κωστής σήκωσε το χέρι και λέμε την τουαλέτα, κυρία. Στη δε. Στην πρώτη δημοτικού, στο αναγνωστικό πρώην νυν βιβλίο γλώσσας, έχει αναφορά στο Πάσχα. Αυτή είναι. Είναι δύο ποίηματα που μιλάνε για φούρνους που κοκκινίζουν αυγά, συγχωρείτε, και τσουρέκια και κουλούρια. Δεν υπάρχει ούτε ένα Χριστός Ανέστη, δεν υπάρχει μια εικόνα της Ανάστασης του Κυρίου. Δεν λέει στο κάτω-κάτω τι σημαίνει Πάσχα για εμάς τους Έλληνες. Η Πάσχα για το βιβλίο σημαίνει φαγητό, κουλούρια, τσουρέκια και αυγά. Τίποτα άλλο. Στη δε Δευτέρα Δημοτικού, πολύ λίγα παραδείγματα γιατί αρχιστά δείχνα όλα. Έχει εδώ μια άσκηση που ζητείται από τους μαθητές να συμπληρώσουν έναν ορισμό και λέει νοστιμίζει τι θα συμπληρώσει ο μαθητής. Νοστιμίζει το σέλιο τη φασολάδα και στη μέση δύο λάμδα φοράει η πατρίδα μας η Ελλάδα. Με συγχωρείτε, κάποιοι θα πούν δεν υπάρχουν, να ξέρετε, στο δημοτικό σχολείο κυρίως όλοι οι επιστήμονες που ασχολούνται με τη γλώσσα και τη διδακτική της γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν απλά παραμυθάκια και ότι κάθε γλωσσικό κείμενο, ακόμη και ένα πρόβλημα μαθηματικών, προάγει συγκεκριμένες αξίες και στάσεις ζωής στο σχολείο. Το αφιέρωμα της Τρίτης Δημοτικού στην Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Είναι τρεις αράδες όλες και όλες. Εδώ λέει Οκτώβριος 28-1940, μετά πάει στον Απρίλιο του 41, αλλά το κείμενο πάνω κυκλοφορείται στον πόλεμο του 40. Τρεις αράδες. Τι λέει το βιβλίο, τι μαθαίνει ο μαθητής της Τρίτης Δημοτικού, γιατί τα βιβλία έχουν κύρος και ο δάσκαλος αυθεντία. Είναι από το ημερολόγιο της Ροζίνας, έτσι γράφει το βιβλίο, μπορεί να τα λέξει όποιος να τα δει, μιας δεκάχρονης Εβραιοπούλας από τη Θεσσαλονίκη. Και λέει τώρα το κορίτσι αυτό, η δεκάχρονη Εβραιοπούλα από τη Θεσσαλονίκη. Τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 1940 δεν πήγαμε σχολείο, είχε κηρυχτεί ο πόλεμος, αναστατωμένα ήμασταν εμείς τα παιδιά. Οι Ιταλοί βομβάρδισαν τη Θεσσαλονίκη, στο μαγαζί του πατέρα μου γίνηκαν πολλές καταστροφές. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι το 1940. Οι καταστροφές που έγιναν σε ένα μαγαζί του πατέρα της, μιας δεκάχρονης Εβραιοπούλας. Και αν αυτό σας φαίνεται υπερβολικό πάλι, θα σας πάω στην
Πέμπτη Δημοτικού, να το αφιέρωμα στο 1940, το κεντρικό κείμενο, όπου τυτροφορείται «Η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο» και από κάτω και εμείς πήγαμε στα υπόγεια και κρυφτήκαμε. Δηλαδή την ημέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος του 40, οι Έλληνες μαθητές τι διαβάζουν, τι μαθαίνουν, ότι κρύφτηκαν οι ελληνικές οικογένειες στα υπόγεια από φόβο, τι διδάσκεται η τοπάθεια, τι διδάσκεται η δειλία, η ντροπή. Αυτό είναι ψέμα όμως. Γιατί λένε ψέματα? Έχει δικαίωμα το Υπουργείο Παιδείας, που με πολύ δυσκολία το ονομάζω παιδείας, να διδάσκει ψέματα? Εγώ έχασα παππού πάνω στα βουνά της Βορείου Υπήρου, άγνωστος στρατιώτης. Δεν κρύφτηκε στο υπόγειο, πήγε με το χαμόγελο στα χείλη, στην πρώτη γραμμή, και έδωσε τη ζωή του για την ελευθερία της πατρίδας και για την τιμή. Δεν πήγαμε στα υπόγεια, όπως λέει το Υπουργείο. Ξέρουμε από τα επίκαιρα ότι ξεχύθηκε ο λαός στους δρόμους και πανηγύριζε, γιατί ο Μουσολίνη και όλη η παρέα του συνεχώς προκαλούσαν, όπως γίνεται σήμερα και με τους Τούρκους. Και το βιβλίο μιλάει για κρυφτήκαμε στα υπόγεια. Και μάλιστα στο υπόγειο, ακούστε, διαλόγους. Γύρισε η μαμά στον μπαμπά και του λέει: τρέξε να σηκώσει τα λεφτά από την τράπεζα. Γίνεται πόλεμος. Τα μηνύματα που περνάει στα παιδιά. Και έχει και διάλογο μεταξύ πατέρα και γιού. Άκη, σήμερα θα γίνει άντρα. Εγώ τότε φοβήθηκα πάρα πολύ, γιατί δεν ήθελα να γίνω σήμερα άντρα. Τι ήθελα να γίνει, άραγε. Και τώρα στη μόδα είναι άλλα πράγματα. Βλέπετε, μπαίνουν μέσα στην οικογένεια και μαγαρίζουν και οι οικογένειες τώρα. Με τα σύμφωνα και με τις διορθώσεις και με τις αλλαγές. Εσχρόνες τι και λέγει. Εγώ είχα διαβάσει κάτι το οποίο νομίζω πρέπει όλους να μας προβληματίσει με αυτό με την αλλαγή διόρθωση φύλου. Δηλαδή ένα παιδί πριν πάει στρατιώτης μπορεί με μια δήλωση να δηλώσει ότι δεν είναι άντρας και είναι γυναίκα και να γλιτώσει στρατιωτικό. Το σκεφτήκατε αυτό? Το σκεφτήκατε ποτέ? Στη 15η Δημοτικού το αφιέρωμα στα Χριστούγεννα, το κεντρικό κείμενο είναι από τη Φρικαντέλα τη Μάγισσα που μισούσε τα κάλατα. Ανάξιο λόγο. Δεν έχει σχέση και με την νοημοσύνη των παιδιών. Αυτό είναι για νηπιαγωγείο. Αλλά στο κάτω-κάτω δεν έχουμε συγγραφείς μεγάλους και τρανούς που έχουν γράψει αριστουργήματα ιδίως για τα Χριστούγεννα? Δεν υπάρχει Παπαδιαμάντης, δεν υπάρχει Καρκαβίτσας, δεν υπάρχει Κόντογλου. Υπήρχε το βλογημένο μαντρί του Κόντογλου, όσοι το ξέρετε. Με το Γιάννη το βλογημένο, το ξέρετε κάποιο το κείμενο. Αριστούργημα. Και το πέταξαν έξω και να μου βάλουν τη Μάγισσα και ακούστε τώρα φράσεις μέσα σε σχολικό βιβλίο. Πήγα να τις πούν τα κάλαντα και βγήκε η Μάγισσα στον μπαλκόνι και φωνάζει σκασμός σκουπιδόπεδα. Αν δεν σταματήσει, θα λέει τα κάλαντα, θα του μετανιώσετε πικρά. Λέξεις σκουπιδόπεδα μέσα σε σχολικό βιβλίο. Αν πάμε και στην έκτη, κείμενα ανόητα, οδηγίες κρίσης καφετιέρας. Κάνα μια εκπομπή κάποτε, το πω, με κάποιος στη Θεσσαλονίκη στο TV 100, προπουτάρια εποχή, και ανέφερα αυτό το παράδειγμα και ο δημοσιογράφος πήρε μπροστά μου, τότε ήταν γενική γραμματέα η κυρία Δραγώνα, εξέχων στέλεχος της νέας τάξης. Και λέει κάποιος δάσκαλος καταγγέλει ένα κείμενο της, λέει, της κυρίας αυτής, που λέγεται «Οδηγίες κρίσης καφετιέρας». Ποιος είναι ο διδακτικός στόχος? Κάθε κείμενο κάπου πρέπει να αποσκοπεί, ιδίως στο δημοτικό. Ξέρετε απάντηση? Για να μάθουν τα παιδιά κάνουν καφέ στους γονείς τους. Αυτός είναι ο σκοπός σχολείου μας. Είχε στα παλιά βιβλία ένα κείμενο για τον Ευαγόρα Παλικαρίδη, για τον 17χρονο μαθητή της ΕΟΚΑ που το 1957 τον κρέμασαν οι Άγγλοι, που αγωνιζόταν για την ελευθερία της Κύπρου. Το πέταξαν έξω. Είχε ένα κείμενο για τον μεγάλο Μανώλη Ανδρώνικο, τον αρχαιολόγο που ανακάλυψε τον τάφο της Βεργίνας. Το πέταξαν έξω. Είχε ένα εξαιρετικό κείμενο, το γνωστό παγκόσμιας αξίας, από τον επιτάφιο του Περικλή, του Κιδίδης, που μιλούσε για τη δημοκρατία. Δημοκρατία κέκλειται. Τον ορισμό της δημοκρατίας. Το πέταξαν έξω. Και άλλα κείμενα, που είχαν άρωμα πατρίδας. Και σήμερα διδάσκουμε στο Δημοτικό στην Έκτη τον ηρωισμό, ποιοι εμείς οι Έλληνες, μέσω ενός κειμένου που λέει το εξής, ότι πήρε φωτιά ένα τετράγωνο, τρεις σελίδες είναι το κείμενο. Κάποιος φώναξε στην αρχή, ξύπνησαν οι περίοικοι, φώναξε την πυροσβεστική, ήρθαν, έριξαν τη φωτιά. Ποιος ήταν ο πρώτος ο οποίος το επισήμανε και φώναξε και τσίριξε? Ήταν μία γάτα, η Σόνια. Ο ήρωας του κειμένου αυτού είναι μία γάτα που τη λένε Σόνια. Διδάσκουμε τον ηρωισμό μέσω της γάτας της Σόνιας.
Όλο αστιάκια, όλο χαζοχαρούμενα κείμενα, λες και η παιδεία είναι κάτι το οποίο είναι για χαζοχαρούμενο πράγμα και δεν είναι το πιο σοβαρό πράγμα στη ζωή του ανθρώπου. Από την παιδεία που θα λάβει στην κρίσιμη εξοπλιστική ηλικία του δημοτικού θα εξαρτηθεί ο άνθρωπος που θα ανατραφεί και θα μεγαλώσει σε τούτα τα κόμματα. Και εμείς του διδάσκουμε τον ηρωισμό μεγάλης. Μετά λέμε γιατί τα παιδιά μας αγρίεψαν. Αγρίεψαν τα παιδιά μας, βεβαίως. Έλεγε ο ποιητικός λόγος, ο Εμπειρίκος, πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου, αγαπητοί μου. Τα παιδιά δεν έχουν λέξεις. Το οπλοστάσιο τους, το λεκτικό, είναι άδειο. Η φαρέτρα τους, η γλωσσική. Γιατί δεν τους δίνουμε τα ωραία κείμενα που να αγαπήσουν την λογοτεχνία μας. Αυτά τα κείμενα που σας διάβασα τώρα, που όλο το βιβλίο, τα βιβλία έτσι κινούνται, είναι από μέτριους έως κακούς συγγραφείς. Ενώ έχουμε εξαιρετικούς μεγάλους, πού είναι ο Πολέμης, πού είναι ο Βυζινός, πού είναι ο Κάλβος. Όσοι το χάλκο, η χέρι του φόβου, βαρύ αισθάνονται, ζυγών δουλεία σας έχουση, θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Πού είναι αυτά τα κείμενα, τόσο επίκαιρα σήμερα που μιλούν για αρετή και τόλμη. Ξέρετε, στα παλιά τα κείμενα, έχω κάνει μία έρευνα, έγραψα και ένα σχετικό βιβλίο από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη γυμνασίου, μελέτησα τα βιβλία γλώσσας τα καινούργια, τα περιοδικά ποικίλης ύλης, περιείχαν περίπου 35 δημοτικά τραγούδια. Τα πέταξαν έξω τα δημοτικά τραγούδια, λίγα, πολύ λίγα, 2-3 έχουν απομείνει στα βιβλία και ξέρετε με τι τα αντικατέστησαν. Με συνταγές μαγειρικής βεβαίως. Το δημοτικό τραγούδι που, όπως έλεγε ο μεγάλος Νικόλαος Πολίτης, μιλάει για την ψυχή και φαίνεται η ψυχή του λαού μας και είναι η ψυχή του λαού μας και ο δικός μας χαρακτήρ αποτυπώνεται ακρεφνής και ακύβδηλος, όπως το έγραφε, το πέταξαν έξω στο δημοτικό τραγούδι για ευνόητους λόγους, γιατί μας συνδέει με το παρελθόν. Και να ξέρετε ότι η σημαντικότερη αποστολή της παιδείας, αγαπητοί μου, είναι η σύνδεση των νέων με το παρελθόν. Αυτό πρέπει να κάνει η παιδεία. Να δίνει ρίζες στα παιδιά, να πατάει γερά στα πόδια τους. Τα πέταξαν έξω και έβαλαν συνταγές μαγειρικής. Εδώ βλέπετε, έκτη δημοτικού. Τώρα του συνάντησα προχτές. Βεβαίως, θα το πω προκαταβολικώς, δεν τα διδάσκω καθόλου τα βιβλία. Ακολουθώ αυτό που μας κανοναρχεί ο στρατηγός Μακρυγιάννης, όταν μου πειράζουν πατρίδα και θρησκεία, θα μιλήσω, θα ενεργήσω και ό,τι θέλουν, ας που κάνουν. Θα πω εγώ τώρα μεθαύριο και θα διδάξω και θα μου πούν τα παιδιά, καλημέρα κύριε, καλημέρα παιδιά, τι έχει το βιβλίο, μακαρόνια με κοιμά. Ολόκληρες σελίδες, πολύτιμες. Βλέπετε, αυτό δεν είναι σελίδα σχολικού βιβλίου. Σοκολάτες, μάλιστα με επώνυμες, που είναι και παράνομο αυτό, να διαφημίζεται σε σχολικό βιβλίο συγκεκριμένη σοκολάτα. Ανθότερα κλπ. Κλπ. Έχει λαδερά, να ξέρετε, για τους στέψαντες και μην στέψαντες. Εγώ είμαι Μακεδόν το γένος. Γεννήθηκα πάνω στα Πιέρια, σε ένα χωριό. Και αυτό με ενοχλεί ιδιαίτερα που θα σας δείξω τώρα. Τετράδο εργασιών έκτης δημοτικού. Τρεις ζωγραφιές, εικόνες, ισότιμες, ισόκυρες. Έχει το Μεγαλέξανδρο, την Κοκκινοσκουφίτσα και το Καραγκιόζη. Και βάζει από κάτω μια άσκηση και λέει: γράψτε μια ιστορία στην οποία πρωταγωνιστούν ο Μέγας Αλέξανδρος, η Κοκκινοσκουφίτσα και ο Καραγκιόζη. Όταν παίρνει, αγαπητοί μου, την εμβληματικότερη μορφή τη ιστορία μα, τη αρχαία μα ιστορία. Τον Μέγα Αλέξανδρο και τον βάζει δίπλα στην Κοκκινοσκουφίτσα, αυτά τα άθλια φράγκικα καταθλιπτικά παραμυθάκια, και να μην δίνετε στα παιδιά σε τέτοια παραμυθάκια, να τα δίνετε τα ελληνικά τα παραμύθια, την έκδοση του Μέγα, τα φράγκικα τα περισσότερα είναι καταθλιπτικά. Τα ξένα παραμύθια. Τα δικά μας τα παραμύθια αποπνέουν χαρά και έχουν άρωμα πατρίδας και ορθοδοξίας. Βάζει δίπλα στον Μέγα Αλέξανδρο την Κοκκινοσκουφίτσα, ποιον υποτιμάς και συκοφαντείς και εξευτιλείς, την Κοκκινοσκουφίτσα? Όχι βέβαια, το Μέγα Αλέξανδρο. Και μετά μην παραπονούμαστε οι Σκοπιανοί, σηκώνουν τριόροφα και τριόροφα αγάλματα, όταν εμείς δυστυχώς έχουμε μέσα στην πατρίδα μας τέτοιες απεικονίσεις. Ξέχασα να δείξω την Τετάρτη Δημοτικού το κείμενο το αφαιρωμένο στον Άγιο Βασίλειο, όπου διαβάζει ο μαθητής, μεταξύ άλλων, βγαίνει στην αυλή να πλώσει την πουγάδα του, κρεμάει τις κάλτσες του, τη φανέλα του, το μακρύ του, το σόβρακο, λέει ο Άγιος Βασίλειος, έτσι, ακριβώς όπως σας το διαβάζω. Πήραμε τον ασκητικότατο και φιλανθρωπότατο Άγιο Βασίλειο και αστειευόμαστε. Γράφουμε κείμενα έτσι, χαζοχαρούμενα, διακομωδούμε τον Άγιο Βασίλειο. Όχι.
Τα ιερά κοσμή και σώζει, μας λέει ο Πλούταρχος, ο αρχαίος Έλληνας. Δεν μπορώ να βάζω και να παίζω με τον Μέγα Βασίλειο. Και εδώ στο ανθολόγιο της 3ης, 4ης Δημοτικού, για να καταλάβετε την ασέβεια που δυστυχώς αποπνέω πολλές φορές τα βιβλία αυτά, έχει ένα κείμενο με τίτλο «Τότε που πήγαμε βόλτα τον Επιτάφιο». Στο ανθολόγιο 3ης, 4ης. Ο Επιτάφιος δεν πάει βόλτα. Στον Επιτάφιο δεν βάζει περιφορά. Και όταν φτάσαμε, λέει, στον επίλογο στην εκκλησία, ακούστε παρακαλώ, σήκωσαν οι ψάλτες στον επιτάφιο ψηλά πάνω από την πόρτα και όλοι εμείς περάσαμε από κάτω. Να, όπως παίζουμε, το περνάει μέλισσα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να διασκεδάζουμε με τον επιτάφιο και δεν είναι παιχνίδι περνάει μέλισσα. Πιάνουμε την καταληκτικότερη ακολουθία της εκκλησίας μας, Μεγάλη Παρασκευή, τη Μεγάλη Πέμπτη, και γράφουμε αστιάκια. Όχι. Έτσι κάνουν τα παιδιά το σέβας προς τα ιερά και τα όσια. Ένα άλλο βιβλίο είναι, λέγεται Θεατρική Αγωγή. Θέλω να δείξω μια σελίδα που εγώ δεν την κατανοώ. 5η-6η Δημοτικού, βιβλίο μαθητή. Εδώ ο ρόλος που καλύτερα παίξει ο μαθητής να υποδηθεί, λέει: σήμερα είσαι δαιμόνιο. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι σημαίνει να διαβάσει ένας μαθητής είσαι δαιμόνιο, είμαι δαιμόνιο. Τι θα κάνει δηλαδή. Υπάρχουν παιδαγωγικά Ινστιτούτα, Ινστιτούτα Εκπαιδευτικής Πολιτικής, υπάρχουν ειδικοί, παραειδικοί και υποειδικοί κτλ. Δεν το είδε ένας και να σκεφτεί, να αναρωτηθεί τι θα διαβάσει ένα 10χρονο παιδί και πώς θα το προσλάβει. Δύο μόνο παραδείγματα θα δείξω από το γυμνάσιο, που είναι άλλο ολόκληρο κεφάλαιο για τα βιβλία. Ίσως το ξέρετε κάποιοι. Στην πρώτη γυμνασίου έχει ένα κείμενο στην ελληνική γλώσσα, σελίδα 16, το οποίο συνιστά ποινικό αδίκημα. Ακούστε, έχει ένα κείμενο με τίτλο «Ο Σάκης», με γιώτα. Είναι επίρρημα και σημαίνει όσες φορές. Υπήρχε ένας καθηγητής που είχε ένα λεκτικό συνήθειο να λέει συνέχεια «Ο Σάκης, ο Σάκης», και οι μαθητές από κάτω γελούσαν και επαναλάβαναν εν χορό «Ο Σάκης». Όνομα. Ξέρετε ποιος ήταν ο Σάκης. Διαβάζω από το βιβλίο τώρα. Απευθύνεται σε 12χρονα παιδιά. Πρώτη γυμνασίου, φέτος έχω 6η δημοτικού. Είναι δεν είναι 12-13 ετών. Ο Σάκης ήταν ηλεκτρολόγος με μαγαζί, μεγαλύτερο ως 25 ετών, τα είχε φτιάξει με την Αλέκα, μια από τις μαθήτριες της τάξης, ψηλή και αδύνατη με κοντά ξανθά μαλλιά και μεγάλα καστανά μάτια, μακρύ λαιμό και μακριά χέρια και πόδια, κάπως ξερακενιά αλλά ζώικη. Η πρώτη που έβγαινε ραντεβού μαζί του μήνες τώρα, ο Σάκης την περίμενε το μεσημέρι στην άλλη γωνία και οι άλλες μαθήτριες έτρεχαν από πίσω τους να τον δούνε, τα σχόλια έδιναν και έπαιρναν, ήταν ο πρώτος έρωτας της τάξης. Και συνεχίζει με το ίδιο ύφος το κείμενο, δεν καταδικάζεται αυτό. Δηλαδή τα έχει φτιάξει ο 25χρονος, ο Σάκης, με μια 12χρονη μαθήτρια. Επαναλαμβάνω, δεν καταδικάζεται. Πώς λέγεται αυτό. Αυτό πώς λέγεται. Υπάρχει και ένα σούπερ προοδευτικός εδώ μέσα, ο οποίος τα επέτρεπε, έχω κορίτσια σε αυτή την ηλικία, λίγο μεγαλύτερα, να τα φτιάξει κόρη του με 25χρονο άντρα. Αυτό δεν είναι το έγκλημα, πώς είμαστε γονείς και δάσκαλοι που το ακούμε και δελισόμεθα. Εσχρόνεστη και λέγεται, η λεγόμενη παιδεραστία, αυτή η κτηνοδία που πρέπει να λέγεται. Κι όμως διδάσκεται, αγαπητοί μου, διδάσκεται. Δεν καταδικάζεται, δεν είναι κακό, ούτε υπάρχει καμιά άσκηση κάτω και να πει συμφωνείτε με τα παραπάνω. Το αφήνει έτσι με χαζοχαρούμενο ύφος να κυλήσει το κείμενο σχεδόν παροτρυντικά. Πολύ ωραία. Ήταν ο πρώτος έρωτας της τάξης. Τα είχε φτιάξει μήνες τώρα, το δημοτικό προφανώς. Τα κατηγορούμε τους Ευρωπαίους που λένε φτιάχνουν κόμματα οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί. Εμείς χειρότεροι είμαστε. Εμείς τα βάλαμε στα σχολεία. Τα κάναμε σχολικά αναγνώσματα. Μερικοί θα μου πούν, λένε μερικοί, μα και καλά κείμενα. Ακούστε λίγο. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε το εξής. Σου φτιάχνουν μια πολύ ωραία ομελέτα. Σου ρίχνουν μια κουτσουλιά. Τρώγεται η ομελέτα. Όχι. Μαγαρίστηκε ολόκληρη. Τι να το κάνω εγώ το βιβλίο, αν έχει 5-10 παραπάνω καλά κείμενα, όταν μου έχει κείμενο που εξυμνείται η παιδεραστία. Το γάλα και η μύγα, έτσι. Το πετάς όλο το γάλα, όλο τον τέντζερ, όταν πάει η μύγα και το μαγαρίς. Και ένα τρίτης, στην ίδια συνάφεια έτσι, λέει το εξής το κείμενο αυτό, ο πλανήτης Άρης θα εμπνεύσει πολύ κόσμο πάνω σε νέους σκοπούς, οι σκοποί αυτοί ίσως να είναι ερωτικοί, αυτό το μήνα οι συμπτώσεις θα ενισχύσουν τις ερωτικές σας σχέσεις κλπ. Υπογραφή Κώστας Λεφάκης. Βεβαίως ο κύριος Λεφάκης, εξέχων στέλεχος της ελληνικής λογοτεχνίας, ο αστρολόγος, έχει θέση στα σχολικά βιβλία. Αλλά οι ποιητές που σας ανέφερα πριν, ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Κάλβος, ο Παλαμάς,
ο Νικηφόρος Βρετάκος, οι μεγάλοι στο Δημοτικό μιλάω, ο Ρίτσος, είναι προγραμμένοι. Γιατί να μου βάλεις το λεφάκι να εξυπνεί τα ζώδια. Πρέπει να διδαχτούν τα παιδιά τα ζώδια, τις μαγείες και τις ανοησίες. Πέντε πράγματα, λίγα πράγματα για τα σκεφτικά. Όπως προανήγγειλα, όπως είπα πριν, δυστυχώς τα σκεφτικά δεν τα αναγνωρίζουμε σήμερα. Θα ήθελα να διαβάσω κάτι που έλεγε ο μακαριστός γέροντας, δύο-τρία παραδείγματα θα δείξω, Γεώργιος Καψάνης, εισμονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους. Και έλεγε τα σκεφτικά του εξής. Απηχεί όλους τους αγιορείτες, γιατί οι αγιορείτες, η αγιορείτικη κοινότητα έβγαλε και ένα κείμενο που ακριβώς είναι παρόμοιο με αυτά που έλεγε ο μακαριστός γέροντας. Κινδυνεύουν να χάσουν με τα βιβλία αυτά την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία τους οι μαθητές του σχολείου με την πολυθρησκευτική παιδεία που προωθείται στην ανώριμη αυτή ηλικία. Διότι δεν μένουν περιθώρια για να αναπτυχθεί στις ψυχές τους ορθόδοξη χριστιανική συνείδηση, η οποία φυσιολογικά στην όρημη ηλικία τους θα λειτουργήσει ως γνώμονας και ως κριτήριο για την αξιολόγηση των άλλων θρησκευτικών παραδόσεων. Αν από μικρή ηλικία δεν αποκτήσουν σταθερά κριτήρια, οι μαθητές δεν θα αντιλαμβάνονται το γνήσιο από το νοθευμένο, το αληθινό από το κύβηρο. Δεν θα διακρίνουν την ορθοδοξία από την ετεροδοξία ή το ορθόδοξο βίωμα από τα βιώματα των αλλοπίστων. Η αλλίωση συντογματικής συνειδήσεως, η οποία μάλιστα δηλώνεται γρήγορα στην απαλή ηλικία των μικρών μαθητών, υποσκάπτει τη δυνατότητα της σωτηρίας. Όταν ο Χριστός πάβει να θεωρείται ο μόνος σωτήρ του κόσμου, όταν η αγιότητα αλλάζει νόημα και αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό του Χριστού, του Βούδα, του Μάμεθ, του Κομφούκιου, του Δαλάη Λάμα, όταν τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας δεν διαφοροποιούνται επαρκώς και ουσιωδώς από τις τελετουργίες των ποικίλων θρησκειών, η πανθρησκεία θέτει ήδη τα θεμέλια της στη συνειδήση των μαθητών. Εδώ ο κίνδυνος είναι μέγιστος, ανατρέπεται το Ευαγγέλιο, κινδυνεύει η σωτηρία. Είναι σαφής ο γέροντας. Τα είπα φακέλους. Συγγνώμη, αυτό δεν μοιάζει με φάκελο. Αυτό είναι βιβλίο. Περιμέναμε φακέλους, μας έστειλαν βιβλία. Στο οπισθόφυλλο γράφει. Απαγορεύεται να παραγωγεί οποιοδήποτε τιμότητα σε αυτού του βιβλίου. Άρα, μιλάμε για βιβλία. Και μάλιστα, όπως διάβασα χτες προχτές, ήδη το Υπουργείο Παιδείας έδωσε εντολή να επανατυπωθούν τα ίδια. Αν και υπόθηκε δυστυχώς, σεβασμιότατε, διαβάσαμε ότι φέτος είναι δοκιμαστική η χρονιά. Το είπαν και στον Αρχιεπίσκοπο, υπόθηκε αυτό. Αλλά ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Ποιο είναι το πονήρευμα αυτό το βιβλίο, προσέξτε. Θα ξέρουν οι συνάδελφοί μου εδώ πέρα στο Δημοτικό, είχαμε στην 6η Δημοτικού στα θρησκευτικά μια ξεχωριστή ενότητα όπου διδάσκαμε τα θρησκεύματα του κόσμου. Αλλά ξεχωριστά, αφού κάναμε 3η, 4η, 5η, 6η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή, στο τέλος ένα κεφάλαιο, όποιος ήθελε το έκανε, δίδασκε τι είναι μουσουλμανισμός, τι είναι κλπ. Τώρα σε κάθε ενότητα έχει μια ενότητα για τις γιορτές. Αφού μιλάει για τις γιορτές τις δικές μας, Κυριακή, εδώ Κυριακή, εδώ αρχίζει. Η αρχή της χρονιάς για τους Εβραίους. Το τέλος του Ραμαζανί για τους Μουσουλμάνους. Έχει χριστιανικά σύμβολα και ξαφνικά βάζει το γνωστό σύμβολο του Ιουδαϊσμού, έχει τα σύμβολα του Ισλάμ και εδώ κάτω έχει τα 99 ονόματα του Αλάχ. Στην 3η Δημοτικού. 8χρονα παιδιά αυτά. Έχει τις ιερές. Έχει την Κυριακή μια σημαντική μέρα της εβδομάδος. Δεν είναι όμως όλη η ενότητα αφιερωμένη στην Κυριακή. Ξαφνικά θα πει το Σάββατο των Εβραίων, στην ίδια ενότητα, η Παρασκευή των Μουσουλμάνων. Λέει το κείμενο για την Παρασκευή των Μουσουλμάνων το εξής, ότι πριν την είσοδο του στο τζαμί, οι πιστοί, οι Μωμεθανοί, οφείλουν να βγάλουν τα παπούτσια τους και να πλύνουν τα πόδια. Ακούστηκε. Μου το έλεγε ένας γέροντας, ένας ιερέας πάνω στο Λαγκαδά ότι παιδί το βράδυ πριν πει το πατερημό να προσευχηθεί πήγε να πλύνει τα πόδια του, που το έκανε πρώτη φορά. Και όταν το ρώτησε η μάνα του, γιατί το έκανες παιδί μου, μα έτσι προσεύχονται οι μουσουλμάνοι μου, μα καλό είναι να πλένουμε και τα πόδια μας. Να η σύγχυση. Θα επιφέρει σύγχυση. Και σιγά σιγά θα οδηγεί στην απιστία, αγαπητοί. Και ας μην γελάμε. Πρέπει να κλαίμε.
Τα παιδιά τα Ελληνόπουλα, τα βαπτισμένα και μυρωμένα, γιατί θα μας τα ξεβαπτίσουν και θα τα ξημερώσουν, έρχονται από το σπίτι μια συγκεκριμένη εμπειρία, παράδοση. Πάνω σε αυτή την εμπειρία, λένε οι παιδαγωγοί, όλοι οι παιδαγωγοί πρέπει να κτίσουμε. Και όχι να τα κεραυνοβολούμε με διαφορετικές, ξένες, αλόθρισκες, εντελώς ξένες από τις εμπειρίες τους, θρησκείες και παραθρησκείες. Γιατί να μάθει ένα παιδί στην κρίσιμη ηλικία των 8 χρονών πώς προσεύχεται ο μουσουλμάνος ή ο... Αυτά στο γυμνάσιο, στο λύκειο, καλύτερα βεβαίως να διδαχθεί για να κάνει και τη σύγκληση. Δεν μπορείς αυτή την ηλικία να κάνει σύγκληση. Μόνο σύγχυση θα προκαλέσουν. Και βέβαια, κάτω από κάθε νότα έχει αυτές οι περίφημες δραστηριότητες. Γινόμαστε ερευνητές. Να βρείτε βίντεο, να ρωτήσετε ανθρώπους τι κάνει ο ημάμης για να βοηθήσει τους πιστούς να προσευχηθούν. Φτιάχνουμε κατασκευές, βρίσκουμε αντικείμενα σχετικά με την προσευχή των Εβραίων και των Μουσουλμάνων. Να ψάχνουν τα παιδιά να βρίσκουν τι κάνουν οι Εβραίοι, τι κάνουν οι Μουσουλμάνοι. Εδώ έχει. Προσέξτε, ελέγχονται τα βιβλία και για τις εικόνες σεβασμιότητα. Εδώ υποτίθεται είναι ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου. Έβαλαν δύο καρικατούρες, υποτίθεται ο ένας είναι ο Αρχάγγελος.